Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στα καταλήματα που έμεναν μετανάστες στη Νέα Μανολάδα Ηλίας. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς χρήματα, νερό, έγγραφα και ρούχα. Ρύζι, φαΐ, λάδι, χαρτιά, διαπαραμονή, αδιαμονή, νερό, χαρτιά, ρούχα, παπούτσες, τίποτα δεν έμενε. Είναι 400 άτομα περίπου μένανε εδώ. Είναι πατρίο, αμκά, αφημί, όλα καύσιμα εκεί, κουβέρτα, φαγητό, δεν έχει τίποτα ούτε. Και τα χαρτιά όλα και ρούχα. Ναι, λίφτα, λίφτα, χαρτιά, όλα. Τώρα τι θα κάνετε, πού θα μείνετε τώρα. Έπηρκε αυτό λίφτα μόνο. Μόνο αυτό βρήκε. 500 μετανάστες εργάτες γης ψάχνουν από το πρωί μέσα στα ποκαίδια μήπως και διασώσουν κάτι από τα υπάρχοντά τους. Δυστυχώς όμως τα πάντα έχουν καταστραφεί και εδώ στη Νέα Μανολάδα έχει ξεσπάσει μια ανθρωπιστική κρίση. Κινητό, λεπτά, όλα σπίτι του μέσα. Τώρα όλα φωτιά. Αλλά τα όλα κάγιανε. Δεν είναι και τίποτα, ούτε λεφτά, ούτε ρύζι, φάι, όλα. Κοιμάτε δρόμο, πού να πάει τώρα, δεν έχει σπίτι, καθόλου τίποτα. Υπήρχαν πάνω από 60 με 70 φιάλες υγραερίου, οι οποίες έκαναν την επέμβαση πάρα πολύ δύσκολη, είχαν ακουστήκανε και εκρήξεις. Για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης στη Νέα Μανολάδα μετέβησαν η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Νάσος Ηλιόπουλος. Για μας δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή εργάτες δεύτερης κατηγορίας ή αόρατοι. Απόψε ο Δήμος θα προσπαθήσει και μέσω του κέντρου προσφύγων που έχει να τους προσφέρει την βοήθειά τους στις πρώτες τους ανάγκες, δηλαδή κυρίως την τροφή και την ένδυση. Ενώ αύριο με την παρέμβαση του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης θα έχει μια πιο συντονισμένη προσφορά στην περιοχή για το σύνολο των ανθρώπων αυτών.